Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι καλοί χριστιανοί, που ανοίγουν τα σπιτάκια τους και την αγάπη τους στον καιρό αυτής της διώξεως και μας υποδέχονται και μπορούμε και παρεμβαίνουμε στην επικαιρότητα και προκαλούμε τους πάντες και απορούν οι πάντες τόσο κυνήγι, τόσο διώξεις, τόσα δικαστήρια και δεν κλείσαμε το στόμα μας. Και μια που είπα δικαστήρια, να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη πήγαμε στα διοικητικά δικαστήρια. Ξέρετε ότι εγώ έχω καταθέσει αίτημα προς τα διοικητικά δικαστήρια να απορριφθούν οι αποφάσεις και της Μητροπόλεως της Θεσσαλονίκης που μου απογορεύουν τις ομιλίες που κάνουμε εδώ να τις κάνουμε στην Ενωρία. Παρά μόνο κηρύγματα μπορώ να κάνω εκεί, αλλά δεν μου δίνουν το πνευματικό κέντρο και αυτό το θεωρώ εγώ έτσι ατασταλία διοικητική και έκανα αίτημα προς το Διοικητικό Δικαστήριο και γιατί προς την Ιερά Σύνοδο έχω κάνει καταγγελία ότι η μετάθεσή μου από τον προφήτη Ηλία είναι παράνομη. Και επίσης και ένα τρίτο αίτημα, ότι οι ομιλίες που μου είχαν απογορευτεί στον προφήτη Ηλία και εκείνο ήταν κάτι το παράνομο. Τώρα, σε πρώτη φάση, αυτό που θέλαμε αυτό έγινε. Δηλαδή, εκδικάστηκε την Πέμπτη η υπόθεση των ομιλιών του Αγίου Σπυρίδωνος, που είμαι ακόμα εκεί. Και σε μια εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή την ερχόμενη, θα καταθέσουν υπομνήματα οι δικηγόροι και της Μητροπόλεως και ο δικός μου και θα βγει η απόφαση. Θα βγει η απόφαση και θα αναγγελθεί αυτή η απόφαση, πότε θα καθαρογραφτεί και τα λοιπά, αργότερα. Αυτό έγινε. Το άλλο δικαστήριο για τις 9 Τρίτου πήγε, του 9 Μαρτίου, διότι η Ιερά Σύνοδος, ως όφιλε, δεν ανταποκρίθηκε στην ανάγκη του δικαστηρίου να στείλει φάκελο που να απαντάει στις δικές μου αντιρρήσεις για την απόφαση της Συνόδου. Και μάλωσε ο πρόεδρος τον δικηγόρο της Συνόδου, διότι λέει, τι θα πει αυτό, λέει, σας κάναμε δύο κλήσεις γραπτές, δεν ανταποκριθήκατε, σας πήρε τηλέφωνο η γραμματέας και φέρατε τελευταία στιγμή, χθες το βράδυ, τη Τετάρτη το βράδυ φέρανε αυτά που έπρεπε να φέρουν δύο μήνες και τρεις μήνες πριν. Οπότε δεν μπορούσε να εκδικαστεί η υπόθεση, γιατί πρέπει να τα διαβάσουν οι δικηγόροι, να απαντήσουν κτλ. Και πήγε 9 Τρίτου. Και 11 Έκτου, αν δεν κάνω λάθος, 11 Έκτου πήγε η άλλη υπόθεση του προφήτη Ηλία των ομιλιών. Οπότε έχουμε ένα εξάμεινο μπροστά μας, με παρουσίες μας στα δικαστήρια και με τέτοια πράγματα. Βάλαμε και εμείς το δικηγόρο μας, αυτοί όλοι έχουν γραφεία μεγάλα δικηγορικά και η Ιερά Σύνοδος υπογράφει με κάτι υπογραφές οι δικηγόροι τους και κάτι στραγγίδες. Για τον Άγιο Σπυρίδων αυτό. Την Παρασκευή θα καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή τα υπομνήματα οι δικηγόροι. Εκδικάστηκε. Το θέμα είναι η απαγόρευση ομιλιών στο πνευματικό κέντρο εκεί. Δηλαδή δεν μου επιτρέπουν να κατεβώ στο πνευματικό κέντρο. Και με γραφτεί η απόφαση της Μητροπόλεως. Και λέω γιατί, ποιος είναι ο λόγος. Αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι οι εξελίξεις με το δικηγορικό έτσι, μέτωπο, από το νομικό μέτωπο που έχουμε.